Θα ήθελα μια φιλοδοξία με όλο το σεβασμό. Σεβαστήκαμε τον αντίπαλο, αλλά πιστεύω το σεβαστήκαμε με παραπάνω όπω σκεφτεί εμά. Πιστεύω φοβόμαστε ένα τον άλλον παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι, μοιρασμένο παιχνίδι που πιστεύω το αποτέλεσμα είναι δίκαιο βάσει ευκαιριών που είχαμε και οι δύο ομάδες. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένο με το παιχνίδι που παίξαμε. Με το αποτέλεσμα για κάποιον μπορεί να πει ότι εκτός έδρας είναι θετικό. Εγώ, σαν προπονητής, επειδή ξέρω τι υλικό έχω στα χέρια μου, τι προσφερθές έχω, θεωρώ ότι αδικούν το αυτό τους, αλλά απ' την άλλη όμως οφείλω να πω ότι είμαι πραγματικά περήφανος που είμαι προπονητής τους. Η πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Το ξέραμε, ήρθαμε σε μια πολύ καλή ομάδα να παίξουμε αυτό που θέλαμε. Δυστυχώς δεν πιάσαμε την απόδοση, αρκετοί παίκτες δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα, αλλά παραπάνω μάλλον δεν βρέθηκε ο προπονητής τους. Εγώ. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε παιχνίδι στο δεύτερο γήπεδο, σαν γηπεδούχοι στην Νέα Μανολάτα, που είναι το δικό μας το γήπεδο. Δεν έχουμε περιθώρια να μην κάνουμε κάτι εκτός να κυνηγάμε κάθε παιχνίδι 3 βαθμούς όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου στο σημερινό παιχνίδι. Έδωσαν κατάθεση ψυχής στην πρεμιέρα, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι σε μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟ Βάρκας. Αν έχουν αυτό το πρόσωπο, το σκεπτικό σε τέτοια παιχνίδια, όπως το σημερινό, πιστεύω θα έχουμε τύχη καλή στο ποτάμι. Η μεσολαβή τώρα για μας η διακοπή, έχουμε το ρεπό μας και πιστεύω θα μας κάνει καλό. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στο ποτάθλημα, ελπίζοντας να μην έχουμε τίποτα αναπάντηχα γεγονότα λόγω κορονοϊού. Το αποτέλεσμα, Κώστα, το θεωρείς δικαίο? Ναι, είναι δίκαιο. Δεν γίνανε πολλές φάσεις, λίγες φάσεις. Όπως θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει. Ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του. Ήταν δύο πολύ καλές ομάδες. Και είπα την αρχή ότι ήταν η πρεμιέρα και πάντα είναι δύσκολη. Και ειδικά όταν αγωνίσεις στο κήπεδο σου εντός έδρας. Δίκιο το αποτέλεσμα και εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟ Βάρκας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.